από τη Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου, στις 9 το βράδυ, στην ΕΤ2, μια νέα κοινωνική, αστυνομική, δικαστική περιπέτεια. Η Δίκη. Με το Θάνο Λιβαδίτη. Η Δίκη. Συμμετέχει ο Γιώργος Σίσκος. Και πρωταγωνιστούν Γιάννης Κάσταγλης, Θάνος Καλλιόρας, Πέτρος Ζαρκάτης, Τατιάνα Παπαμόσχου, Κοσμάς Ζαχάροφ, Μαριάννα Λαγουρού, Σπύρος Μαδίδης, Ελένη Σάνιου, Κώστας Τσάκονας, Παύλος Ορκόπουλος, Γιάννα Γαρδεράκη, Χρήστος Μάντζαλης, Γιώργος Μπάρτης, Τάσος Χαλκιάς, Κωνσταντίνος Μπουλαλάς, η Αφροδίτη Γρηγοριάδου και ο Χρήστος Πάρλας στο ρόλο του δικηγόρου της υπεράσπισης. Η Δίκη, μια σειρά που θα σας κερδίσει από το πρώτο της επεισόδιο, γιατί είναι βγαλμένη από τη ζωή και απευθύνεται στη ζωή. Η Δίκη, μια σειρά γεμάτη δράση, ένταση, πλοκή. Η Δίκη και ένας παράνομος έρωτας και ένα εξυλαστήριο θύμα και ένας απλός πολίτης που προσπαθεί να ξεσκεπάσει ένα οργανωμένο έγκλημα. Η Δίκη και ένα περιβάλλον ανθρώπων ξοφλημένων ως υπάρξεων, αλαζόνων ως κοινωνικών στελεχών. Η Δίκη και αυτοί που βασίζονται στην ιδέα πως η φύση και ο συνάνθρωπος είναι αντικείμενα του πόθου, της κατάκτησης και των ορέξεών τους. Η Δίκη. Η Δίκη. Από τη Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου, στις 9 το βράδυ, στην ΕΤ2. Φίλοι τηλεθεατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας και μέχρι τις 8 μπορείτε να παρακολουθήσετε. Αμέσως τώρα έχουμε για τους μικρούς μας φίλους τον Φρόστη και τα παιδιά και στις 3:30 το ελληνικό παραμύθι «Η μικρή πυργοδέσποινα». Στις 4 παρατέταρτο δείτε την ελληνική ταινία με τίτλο «Δύο κόσμοι» σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννη Φιλίππου. Παίζουν Αλέκος Αλεξανδράκης, Ίντα Χριστινάκη και Νίκος Τζόγιας. Το απογευματινό δελτίο ειδήσεων θα μεταδοθεί στις 5 και στη συνέχεια η δραματική μας σειρά και οι πλούσιοι κλαίνε. Το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Ο Άγιος Βασίλης» έρχεται από την Κεσάρια στις 6 και στις 6:30, μια από τις πιο σημαντικές δημιουργίες του Τσαϊκόφσκι, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον Γαριοθράφστη, που παρουσιάζεται σε χορογραφίες του Ρούντολφ Νουρέγεφ και ερμηνεύεται από τα μπαλέτα των Παρισίων. Το αναλυτικό βραδινό δελτίο ειδήσεων θα μεταδοθεί στις 8. Η εκπομπή «Τα γεγονότα του 90» θα μεταδοθεί στις 8:30 αντί στις 9, ενώ η εκπομπή «Οικογένειες» αναβάλλεται.